Θεία διαφυλάξει πάντα εμάς. Καλή εσπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στους ηλίες και στις ηλιάνες. Η κατηγορία των προφητών μέσα στην Εκκλησία είναι μια κατηγορία η οποία μας δείχνει ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο. Ο προφήτης ήρθε στον κόσμο για να διδάξει πριν τον ίδιο τον Κύριο ή να διδάξει όπως ο προφήτης Ηλίας και ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, να διδάξουν ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Έτσι λοιπόν και ο προφήτης Ηλίας από τη γέννησή του κιόλας, ο πατέρας του είδε ότι τον τίνανε δύο λευκοφορεμένοι, τον σπαργανώνανε δηλαδή με φωτιά, αλλά του δίνανε επίσης και φωτιά να φάει. Όταν ζήτησε την βοήθεια για να ερμηνεύσει από τους ιερείς της εποχής, του είπανε ότι ο Θεός έχει μεγάλο σχέδιο για τον Υιό σου και θα είναι αυτός που θα κρίνει διαπυρός και μαχαίρας στον κόσμο. Μέσα από τη φωτιά δηλαδή και από το μαχαίρι. Και βλέπουμε όπως μας είπανε οι Άγιοι Ιεροψάλτες και μας έψαλαν, είδαμε μέσα από τα θαύματα που μας ανέφεραν ότι ζήτησε τη βοήθεια του Θεού και έκαψε και κατέβασε φωτιά από τον ουρανό και έγινε η αιτία για να θανατωθούν, να καταλάβει ο κόσμος και να θανατωθούν οι ιερείς της Εσχήνης όπως τους αναφέρει. Και άλλα θαύματα μας είπανε σχετικά με τον προφήτη Ηλία. Όλα παίρνοντας εντολή από τον Κύριο. Και που απομακρύνθηκε για 3,5 χρόνια που υπήρξε η ανομβρία και τον έτρεφε ο κόρακας, αλλά και όταν γύρισε και η Εζάβελ τον κυνήγησε, τότε του είπε ο Θεός, φύγε και ανέβα στο όρος για να κρυφτείς. Και έτσι λοιπόν εμείς ως παράδοση φτιάχνουμε και τα εκκλησάκια μας επάνω ψηλά στα βουνά, γιατί στα βουνά ζούσε κυνηγημένος αλλά πάντα ευλογημένος από τον Θεό ο προφήτης Ηλίας, και μέσα στα βουνά και στις πηγές και στα όρη που κρυβότανε τον έτρεφε ο Κύριος. Εύχομαι πραγματικά, αδελφοί μου, ο προφήτης Ηλίας, μιας και είναι ένας προφήτης εν ζωή ακόμα και μάλιστα κατά τον Απόστολο Παύλο βρίσκεται με άφθαρτο σώμα εδώ και κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Αν και η Εκκλησία τον θέλει να ανεβαίνει στον ουρανό με πύρινο άρμα και μετά το τελευταίο του θαύμα να ρίξει κάτω την μιλωτή, δηλαδή το πανοφόρι του, και να διασχίσει πάνω στο πανοφόρι του τον Ιορδάνη ποταμό χωρίς να βραχεί, το έδωσε στον μαθητή του τον προφήτη Ελισαίο και ανελήφθηκε στον ουρανό. Εύχομαι λοιπόν πραγματικά ο προφήτης Ηλίας, ένας ζωντανός προφήτης, να είναι πάντοτε οδηγός μας και συμπαραστάτης μας σε κάθε βήμα της ζωής μας. Χρόνια πολλά σε όλους.